ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση του σταθεροποιητικού ρόλου της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και της συνεργασίας των χωρών της περιοχής έκανε σήμερα στο Αμάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Νίκος Αναστασιάδης και Βασιλιάς Απτάλα έδωσαν τα χέρια. Σημαντική είναι απόφαση κατά τη συνάντηση που είχαν ο Βασιλιάς της Ιορδανίας και ο πρόεδρος Αναστασιάδης να συγκληθεί τριμερής διάσκεψη Κύπρου-Ιορδανίας-Ελλάδας σε ανώτατο επίπεδο μέσα στο φθινόπωρο στην Κύπρο. Το βάρος για την προετοιμασία του εδάφους που θα οδηγήσει στην τριμερή και στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθούν ενέργεια, ασφάλεια αλλά και το Κυπριακό πέφτει τώρα στους ώμους των Υπουργών. Κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου-Ιορδανίας, ο Βασιλιάς Αμπτάλα εξέφρασε πάντως την εκτίμηση της χώρας του για την υποστήριξη που της παρέχει η Λευκοσία. Your voice, especially in Europe, about the challenges that Jordan faces, not gone unnoticed by us. So again, this is an opportunity to thank you and your government for all your support. Η παρουσία Αναστασιάδη στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ για την Μέση Ανατολή και την Αφρική κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σε αυτήν, πέραν των εστεμένων της περιοχής αλλά και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, συμμετέχει και μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών.